Για δείτε τώρα τι γίνεται όμω. Υπάρχει μια δικογραφία. Και αναφέρεται και στον κύριο Πετρουλάκη, διότι τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Η οποία αφορά παράνομο στίχημα που εμπλέκονται παράγοντε, κυρίω κυρίως, τη Β' Εθνική. Εδώ υπάρχει λοιπόν η απόλυτη ομερτά. Έχουν γίνει έφοδοι επί εφόδων σε μαγαζιά. Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε στη Γαλλία. Σε σπίτια. Στην Πελοπόννησο. Κυρίω στην Πάτρα. Βρεθήκανε έξι βαλίτσε, αυτέ οι μεγάλες, οι τροχίλατες που πάμε ταξίδι στην Ελβετία. Όσοι πάνε για να καταθέσουν μίζε, που μέσα εκεί υπήρχαν 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτέ κατασχέθηκαν. Και για ακούστε, Ποιο ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Δεν θα ασχοληθεί η αρχή ξεπλήματο μαύρου χρήματο, ο κύριο Βουλιώτη. Η επίσημη πολιτεία για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρνείται να τον ενημερώσει και η Οικονομική Αστυνομία για τα ευρήματα αυτή τη έρευνα. Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε μία αρχή εντεταλμένη από το κράτο που την εποπτεύει ο κύριο Βουλιότη, δικαιοσύνη, και έχουμε και ένα κράτο από την άλλη μεριά, μια Οικονομική Αστυνομία τη Ελλάδα που εποπτεύεται από την πολιτεία, από τον κύριο Μηταράκη, αυτόν τον ελληπέστατο νεοσό πολιτικό, που δεν ενημερώνει την αρχή για το ξέπλυμα. Και προσπαθεί τώρα ο κύριο Βουλιώτη, και ό,τι σα λέω είναι απόλυτα διασταυρωμένο, σαν να τα λέει ο ίδιο, να προσπαθήσει διαπλαγία οδού να μάθει τι έχει συμβεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο το πρωτάθλημα. Και πάει ο αθώο πολίτη, ο οπαδό, ο φύλαθλος, να δώσει τρία ευρώ και να παίξει στίχημα. Σε ένα στίχημα που είναι πιασμένο από το Α μέχρι το μεγα. Πάρα πολλά λεφτά, κύριε Καψαμπέλη, και δεν μιλάει κανένα η απόλυτη σιωπή αντί να ήταν για το, λα... για το, πιο λαοπρόβλητο άθλημα της χώρας μας πρώτη είδηση παντού είναι εξαφανισμένο. Γιατί είναι εξαφανισμένο? Γιατί ο ένας καναλάρχης έχει ομάδα. Ο άλλος καναλάρχης έχει ομάδα και άλλες πέντε ομάδες δορυφόρους. Η μία εφημερίδα χρηματοδοτείται από καναλάρχη που έχει ομάδα. Η άλλη εφημερίδα θέλει να χρηματοδοτηθεί. Οι άλλοι αγοράζουν κανάλια, αλλά ο κολλητός τους είναι ένας ολιγάρχης που ασχολείται με το λαθρεμπόριο που δεν πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Και σε αυτό το κράτο βόθρο, κράτο εμετό, τούτη την ώρα γίνονται διεργασίε. Συσκέψει επί συσκέψεων. Τραπέζια επί τραπεζωμάτων με θέα την Ακρόπολη. Για να ορίσουν οι ολιγάρχε και οι εκλεκτοί των υπουργών τη νέα ηγεσία τη δικαιοσύνη. Υποτίθεται ότι τα ονόματα πάνε στη διάσκεψη Προέδρων τη Βουλή. Υποτίθεται ότι περνάνε από κοινοβικό έλεγχο. Υποτίθεται ότι δίνουν συνεντεύξει για να δούμε τα προσόντα του και παρόλα αυτά στα υπόγεια λειτουργούν όλα αυτά που λειτουργούν μαύρο χρήμα, κακογηματικές δικογραφίε, απόλυτη σιωπή, ολιγαρχία που κάνει κουμάντο. Τύπης έχουμε ένα πολιτικό σύστημα. Τύπης. Και εγώ θα επιμένω και ας με χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Τα παλιά μου τα παπούτσια τα φοράω και τους έχω γραμμένους. Ο μόνος που μιλάει, ο μόνος που αντιστέκεται, ο μόνος που ορθώνει φωνή, γιατί δεν συναλλάσσεται με αυτή τη σαπίλα, λέγεται του αρέσει δεν του αρέσει, έτσι λέγεται. Τι να κάνουμε τώρα, Μακάρι να λεγότανε κάπω αλλιώ. Βελόπουλο λέγεται. Και το μικρό αυτού, Κυριάκο. Καταλάβατε, κύριε Καψαμπίλη, ποια είναι η αλήθεια, Νίκο Πετρούλακη. Τα ξέρει ο Νίκο αυτό. Τα ξέρει. Με βάση, με βάση αυτή την περιγραφή που έκανε ο κύριο Σπίνο, τι ίδιε πληροφορίε έχουμε κι εμεί εδώ πάνω. Ακριβώ τι ίδιε πληροφορίε. Και εκτό αυτού να συμπληρώσω μόνο ότι σήμερα. Ε, θέλαμε να ενισχύσουμε λίγο το ρεπορτάζ και μιλήσαμε με τον πρόεδρο τη Super League 2. Δέκα ε, ομάδες ομάδε από το πρωτάθλημα αυτό φέρονται να εμπλέκονται σε στοιχηματισμό, σε παράνομο στοιχηματισμό. Μα είπε ότι ο ίδιο προσωπικά δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσει. Πώ να κληθεί, αφού ακόμη ψάχνει και ο εισαγγελέα να βρει άκρη με την όλη αυτή η ιστορία. Άρα δεν μπορεί να παρέμβει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να κάνει δηλαδή πιο, πιο ε, έρευνα σε μεγαλύτερο βάθο. Και από την άλλη πλευρά μα είπε ότι αν κάποιε ομάδε πραγματικά διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν σε στιγματισμό, θα αποβληθούν από το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό ή πότε θα γίνει και αν θα γίνει ποτέ. Πάντω είμαι πολύ απεσιόδοξο ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο θέμα, γιατί βλέπω ότι το κουκούλωμα πάει να γίνει. Δηλαδή, φαίνεται ότι ενώ έχουν τα στοιχεία, ενώ έχουν τι βαλίτσε, ενώ έχουν συλληφθεί κάποιοι, πάει για κουκούλωμα ιστορία. Ίσως, γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για ομάδε ποιε εμπλέκονται κλπ. Ίσως Αντρέα και Άρη Σπίνο να εμπλέκονται κάποια ονόματα τα οποία κάνουν τζιζ, αν τα ακουμπήσει κάποιο ε, και από την παρούσα κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ε, περιμένουμε επιτέλου να παρέμβει δικαιοσύνη και να βγουν στο φω όλα τα ονόματα και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα γίνει αυτό, Άρη, τώρα τι. Αστιεύεσαι τώρα. Α τι έβεσαι, βρε Αντρέα Καψαμπέλη. Τώρα το, το λε σκοπτικά αυτό. Όχι, δεν Πατάω, πρόκειται μπορεί να γίνει. Πάω, όσο, όχι, η δικαιοσύνη διορίζεται. Όσο η δικαιοσύνη διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Και να έχει υπόψη σου ότι η ηγεσία τη δικαιοσύνη, η συνδικαλιστική ηγεσία, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα χρόνια φωνάζουν να αυτοελέγχονται, να αυτοπροτείνονται ω ηγέτε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι υπέρ του να διορίζεσαι. Ξεχάσαμε την καταγγελία εκβιασμό που έκανε ο κύριο Τζανερίκο αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου και δεν έχει ανοίξει μύτη. Ξεφανίστηκε ο αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου. Βγήκε και είπε με εκβία ο Γεραπετρίτη και ξεφανίστηκε. Γιατί ξεφανίστηκε, θα το δούμε στην πορεία. Γιατί εγώ μαθαίνω ναι. ότι σε έξι μήνε ο κύριο Τζανερίκο παίρνει κρατική θέση στο εξωτερικό εκ μέρου τη κυβέρνηση. Έτσι μου λέγανε σήμερα το πρωί που σου λατσάριζα στον Άριο Πάγο. Στο εξωτερικό εκ μέρου τη κυβέρνηση κρατική θέση. Εδώ θα είμαστε. Και λέω μα καλά με τι πρόσωπο θα μπορεί να την πάρει. Πώ θα υπάρχει κάτι. Έλα μου λέγανε και μου φέρανε ω παράδειγμα. Ναι. Άκουσε γιατί η κουβέντα μα με χαλαρό καφέ είναι ελεύθερη. Τον Άνδωνη Γεωργιάδη. Μα μου λέει αυτό έβριζε του νεοδημοκράτες, Έβριζε το Σαμαρά. Έβριζε το Μιτσοτάκι. Έβριζε την Ταμπακογιάννη. Και είναι πρωτοκλαστάτο έλεγχο. Ο Τζανέρικο θα κολλήσει. Αν τον στην ομόνια μου λέει το γνωρίζει. Λέω έχεις δίκιο κύριε Ισαγγελέα μου.